Κύπελο Μεγάλου Αλεξάνδρου, 1800 μέτρα η απόσταση. Τα άλογα είναι στις δολές του αφέντη και δίδεται η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας, όπου από τα πρώτα μέτρα έχουμε κάποια προβλήματα. Ιδίως ο Ρέμινης είναι αυτός που ανακόπτει, καθώς ο Δολαριούλης πλάγιασε προς τα έξω, αλλά έρχεται γρήγορα για να οδηγήσει την υποδρομία. Ρέμινης θα πάρει τελικά το κεφάλι, αφήνοντας το Δολαριούλη, και πιο πίσω ο Γκρίλι Χάους από μέσα βελτιώνεται. Το Ντο Ρεμπάιρ απ' έξω, πολύ πιο έξω καλπάζει και ο Ζάρκου, που θέλει να βρει μία θέση με τους πρώτους. Στην επόμενη θέση θα μείνει ο Τζούνιπερ και μπροστά από τον Μπάμπουρ, και στην τελευταία θέση βρίσκεται ο Μπιγκ Χαρτ. Από τα πρώτα μέτρα λοιπόν ο Ρέμινης είναι αυτός που οδηγεί την υποδρομία, ο Δολαριούλης στη δεύτερη θέση. Τρίτη θέση απ' έξω και τρέχοντας τρίτη ρόδα ο Τούντο Ρεμπάιρ. Στη συνέχεια ένα από την εσωτερική ο Γκρίλι Χάους, πάρα πολύ έξω. Εξωτερικά ο Λορμάλιστα καλπάζει ο Ζάρκο και κοντά τους βρίσκεται στην επόμενη θέση ο Τζούνιπορ, μπροστά από τον Μπάμπουρ αλλά και τον Μπιγκ Χαρτ που είναι στην τελευταία θέση. Όλα αυτά ενώ τα άλογα έχουν φτάσει στο σημείο των 900 μέτρων τώρα. Ο Ρέμινης οδηγεί πάντα την υποδρομία. Πιέζει από την εσωτερική ο Δολαριούλης για να κρατήσει την επαφή κοντά του. Βρίσκεται εξωτερικά ο Γκρίλι Χάους τώρα και πιο έξω πάντα και ο Τούντο Ρεμπάιρ. Από την εσωτερική καραδοκή πίσω του ο Τζούνιπερ, που φαίνεται να έχει και αυτός εύκολο βήμα. Έχει περάσει στην επόμενη θέση ο Ζάρκο. Πίσω του ο Μπάμπουρ έχει σβήσει ο ρυθμός της διαδρομής. Βλέπετε είναι όλοι μαζί στο σημείο των 600 μέτρων. Να δούμε ποιος μπορεί να κάνει την αλλαγή. Και αυτός είναι ο Τούντο Ρεμπάιρ απ' έξω που επιτίθεται και περνάει μπροστά. Έρχεται πλέον και ο Γκρίλι Χάους εσωτερικά του. Οι δυο τους θα μπουν στην τελική ευθεία. Ο Δολαριούλης επίσης από την εσωτερική κάτι προσπαθεί να κάνει και ο Ζάρκος στην επόμενη θέση. Μέχρι τέλους η μάχη, καθώς έρχεται και ο Μπάμπουρ στα τελευταία μέτρα μαζί με τον Big Heart. Αναμένεται σκληρή άφηξη. Προηγείται τα τελευταία μέτρα ο Τούντο Ρεμπάιρ. Έρχεται ο Μπάμπουρ πάρα πολύ δυνατά με τον Ζάρκο. Συναρπαστικά και ο Τζούνιπερ ανακόπτει από μέσα με φοβερό βήμα, αλλά πολλές ανακοπές. Ο Μπάμπουρ στα τελευταία μέτρα περνάει. Μπάμπουρ στα τελευταία μέτρα και Big Heart προσπαθεί να πιάσει τον Ζάρκο. Και από μέσα ο Τζούνιπερ που έχει δυνάμεις με δυνατό φινίς. Περνά αυτό στην δεύτερη θέση. Τρίτος ο Ζάρκο, τέταρτος ο Big Heart. Μπάμπουρ, Τζούνιπερ λοιπόν. Ζάρκο και Big Heart στη συνέχεια. Συναρπαστική άφηξη. Μία πραγματικά διαφήμιση για τις υποδρομίες κούρσα. Ηθικός νικητής ο Τζούνιπερ. Έχει φάει ό,τι σφαλιάρα υπάρχει πάνω στην κούρσα. Αν δεις τα 800 μέτρα, λέει ότι περπατάει. Δηλαδή έχει εύκολο βήμα. Και λες ότι μπαίνοντας στην ευθεία, όχι, όχι. Αλλά η αντίπαλή του ευνηδιάζει πρώτα ο Τούντο Ρεμπάιρ. Δεν έχει τη ρεπρίς να ανταποκριθεί και όταν έρχεται στο τέλος είναι κλεισμένος. Το σημαντικό δεν έχει γίνει στο τέλος με τον Τζούνιπερ. Το σημαντικό έχει γίνει ότι ανακόπτει, ότι πέφτει πάνω στον ανακόπτοντα Ρέμινης. Δείτε εδώ. 3, 6, 9 και στη συνέχεια το 4. Μια συναρπαστική κούρσα, όπως είδαμε. Μάχη μέχρι τέλους. Ο κύριος Βάσου και ο κύριος Θεολόγου είναι εδώ να μας τα πούν καλύτερα. Απόλυτα φορμαρισμένος ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω πόσο αναμενόμενη ήταν η νίκη σίγουρα, αλλά με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω πόσο αναμενόμενη ήταν και για εσάς. Και μια εξασφάλιση πολύ καλής ανάβασης. Ήταν όλα υπέρ του. Ναι, όντως η ανάβαση ήταν πάρα πολύ καλή γιατί έδειξε υπομονή, εμπιστεύτηκε το άλογο του, πίστεψε στις δυνάμεις του και περίμενε σε κάποια στιγμή, ήταν τελευταίος, προτελευταίος, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για τον αναβάτη όταν ξέρει ότι τρέχει σε μια κούρσα με 8-9 άλογα ή αφρόκρεμα του υποδρόμου και οι οποίοι όλοι διεκδικούν τη νίκη. Πέρασε ευτυχώς σε κάποιο σημείο το προτελευταίο άλογο και από εκεί και πέρα επιβεβαίωσε το όνομα του. Μπαμπούρ σημαίνει παμπόρι. Άνοιξε τις μηχανές και το παμπόρι πέρασε και καθάρισε τα πράγματα εύκολα και ωραία. Πολύ χαρακτηριστική η περιγραφή του κύριου Βάσου, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως, έτσι είναι όπως τα λέει. Εγώ θεωρώ τον Μπαμπούρ, λόγω ότι αδικήθηκε δύο συμμετοχές τώρα για διαφόρους λόγους, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο άλογο του υποδρόμου και το απέδειξε και σήμερα. Κύριε Βάσο, το στάβλο σας θα τον ενισχύσετε? Ορίστε. Το στάβλο σας, λέω, θα τον ενισχύσετε περισσότερο? Βεβαίως. Εγώ τον ενισχύω συνέχεια το στάβλο μου. Είμαι από εκείνους οι οποίοι παρέμειναν στις κάλπεις και στο κάλεσμα να στηρίξουμε το άθλημα, διότι μόνο μερικοί αγάπησαν πραγματικά το άθλημα
και έμειναν μέχρι σήμερα, περνώντας μια περίοδο αρκετών ετών όπου η αιμορραγία ήταν πάρα πολύ έντονη. Συνειδητά όμως μείναμε, κρατήσαμε το άθλημα και πιστεύω και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη τώρα στη νέα διοίκηση ότι θα δούμε πολύ πολύ καλύτερες ημέρες. Ήδη φαίνονται στον ορίζοντα να έρχονται. Στο βάθος που λένε στο τούνελ αν βλέπουμε φως, τώρα βλέπουμε και εικόνα των νέων ηθινόντων, οι οποίοι σίγουρα θα οργανώσουν και υποδρομίες πολυεθνικές, θα φέρουμε και All-Star Show, να φέρουμε αναβάτες από το εξωτερικό, να ανταγωνιστούμε τους δικούς μας, θα μπορέσουμε να φέρουμε και σπόνσορες, όπως είναι τα Εμιράτα, το Κατάρ κλπ, οι οποίοι παρακαλάνε σήμερα να έχουν μια παρουσία σε αυτό το άθλημα, το οποίο το αγαπούνε πάρα πολύ, το έδειξαν εμπράκτος σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική και θέλουν να είναι δίπλα μας. Εύχομαι οι επενδύσεις τους να έρθουν γρήγορα και να επεκταθούν και στο δικό μας το άθλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ και είμαστε εδώ να τα δούμε όλα αυτά.